Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσουσεφίδης και στα χέρια μου έχω την αυαρχίδα της HTC, το One. Πρόκειται για ένα εκπληκτική σχεδίασης κινητό τηλέφωνο με πολύ ωραία αισθητική, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και πολύ προσεγμένα υλικά. Όπως βλέπετε, όλη η πίσω πλευρά είναι από αλουμίνιο. Η εταιρεία στην κατασκευή του έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Τον τρόπο που έχει κατασκευάσει και δέσει τα υλικά το ονομάζει Zero Gap Construction. Δεν ξέρω αν είναι φανερό στην κάμερα, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε διαφορά ανάμεσα στο πλαστικό εδώ αυτή τη γραμμή και στο μέταλλο. Είναι ένα ιδιαίτερα προσεγμένο κινητό από άψη κατασκευής. Και μπορώ να πω, τολμάω μάλλον να πω, ότι η εταιρεία έχει βάλει τα γυαλιά σε μεγαλύτερους κατασκευαστές που πουλάνε περισσότερα κινητά τηλέφωνα στο συγκεκριμένο τομέα. Απέδειξε ότι μπορεί να κατασκευαστεί ένα ιδιαίτερα ποιοτικό τηλέφωνο και αυτό να μην έχει το μιλαράκι στην πλάτη. Παρά την εκτεταμένη χρήση μετάλλου, το κινητό δεν είναι βαρύ, ζυγίζει 143 γραμμάρια. Μπροστά η οθόνη είναι καλυμμένη από Gorilla Glass 2 και σε αυτά τα σημεία έχουμε αλουμίνιο. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά, να πούμε ότι διαθέτει 4,7 ιντσών οθόνη, Full HD, Super LCD 3, τουλάχιστον έτσι ονομάζει την τεχνολογία η HTC, πρόκειται βεβαίως για ένα πάνελ IPS LCD. Το χαρακτηριστικό που είναι το πλέον εντυπωσιακό είναι το Pixel Density που βρίσκεται στα 468 ppi. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι αν δεν είναι η πιο ευκρινής οθόνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκατεστημένη σε κινητό τηλέφωνο στον κόσμο, είναι μία από τις πλέον ευκρινείς. Βεβαίως οι αριθμοί λένε τη δική τους αλήθεια και τα 468 ppi είναι το μεγαλύτερο pixel density που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κινητό στην αγορά και άρα δεν μπορούμε παρά να χαρακτηρίσουμε την οθόνη του HTC One ως την πλέον ευκρινή. Στην πρόσωψη υπάρχουν δύο ηχεία. Η εταιρεία έχει ονομάσει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό Boom Sound. Προσφέρουν στερεοφωνικό ήχο και υποβοηθούνται από τον ενισχυτή Beats Audio. Βεβαίως πρόκειται για λογισμικό βελτιστοποίησης της απόδοσης. Επίσης στην πρόσωψη υπάρχει μια κάμερα 2,1 MP με δυνατότητα σύλληψης βίντεο 1080p με 30 καρέ το δευτερόλεπτο. Στο πάνω μέρος έχουμε την υποδοχή για ακουστικά hands-free, πλήκτρο ενεργοποίησης απενεργοποίησης, το οποίο όμως λειτουργεί και ως IR beamer. Έχετε λοιπόν υπέρυθρες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HTC One ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόρασή σας για να ελέγχετε τις λειτουργίες της. Δεξιά υπάρχει το Volume Rocker. Μου έκανε εντύπωση που είναι κατασκευασμένο από διαφορετικό υλικό σε σχέση με το μέταλλο της πλάτης ή με το μέταλλο που το φνήρισμα του μετάλλου που υπάρχει στην πρόσωψη. Τέλος πάντων, αυτή την απόφαση πήρε η εταιρεία να έχει αυτή τη μορφή. Όχι ότι είναι άσχημο, απλώς αναφέρω ότι υπάρχει μια διαφορά. Περιμετρικά υπάρχει πλαστικό. Πλαστικό υπάρχει και σε αυτά τα σημεία εδώ. Έπρεπε να η εταιρεία να σκεφτεί έναν τρόπο να λειτουργούν διάφορες τεχνολογίες απρόσκοπτα μέσα από το μέταλλο, όπως για παράδειγμα η τεχνολογία NFC
και βεβαίως να λειτουργούν απρόσκοπτα οι διάφορες κεραίες. Και έτσι επινόησε αυτό τον τρόπο και μπορώ να πω ότι έχει κάνει άριστη δουλειά. Στο κάτω μέρος υπάρχει υποδοχή micro USB 2 για τον συγχρονισμό του HTC One με τον υπολογιστή και βεβαίως τη φόρτισή του. Στο πίσω μέρος έχουμε την ultra pixel κάμερα η οποία συνοδεύεται από LED flash. Είναι μια τεχνολογία που αισθητήρα που εισήγαγε η HTC με το συγκεκριμένο μοντέλο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κάμερα που συνεπικουρείται από αισθητήρα 4 MP. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ανάλυσης 2688x1520px και βίντεο 1080p χρησιμοποιώντας τη λειτουργία HDR μάλιστα. Φυσικά είναι αυτόματης εστίασης. Υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες όπως geotagging, face και smile detection. Ενώ στην διάθεση του χρήστη υπάρχει ένας γυροσκοπικός αισθητήρας σταθεροποίησης, γυροσκοπικός οπτικός αισθητήρας σταθεροποίησης, πολυαξονικός, ο οποίος λειτουργεί και με τις δύο κάμερες, και με την πίσω και με την μπροστά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα σύλληψης βίντεο ταυτόχρονα και από τις δύο κάμερες. Όσον αφορά στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, να αναφέρω ότι ενσωματώνει τον Snapdragon 600, το νέο SoC της Qualcomm, το οποίο είναι 4G LTE capable, με συχνότητα λειτουργίας 1,7 GHz, διαθέτει 4 πυρήνες Cry 300 και η GPU που ενσωματώνει είναι η Adreno 320, γνωστή Adreno 320, την οποία έχουμε δει και σε άλλα κινητά τηλέφωνα του ανταγωνισμού. Πρόκειται για ένα αρκετά καλό υποσύστημα γραφικών, το οποίο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα όσο απαιτητικό και αν είναι το παιχνίδι που θα παίξετε. Να πω όσον αφορά στο λειτουργικό ότι η έκδοση του Android είναι η 4.1.2. Η HTC βεβαίως έχει προσαρμόσει και το δικό της user interface, το HTC Sense 5. Λογικά θα παρατηρήσατε κάποια από τα βασικά του στοιχεία, όπως το Blink Fit που καθώς περιεργαζόμουν το κινητό. Να δούμε λίγο και τα... Επίσης ο επεξεργαστής συνοδεύεται από 2 GB μνήμης. Άλλα χαρακτηριστικά που διαθέτει είναι ότι ενσωματώνει Wi-Fi 802.11abgn-ac. Αυτό είναι ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό αφού το κινητό τηλέφωνο θα είναι συμβατό και με δίκτυα επόμενης γενιάς, ασύρματα δίκτυα επόμενης γενιάς. Υποστηρίζει Bluetooth 4 με A2DP, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, έχει DLNA, έχει NFC και όπως είπα έχει Infrared αλλά και Micro USB 2 που υποστηρίζει MHL. Τώρα, να επιστρέψω λίγο στην κάμερα πίσω και να πω ότι το μέγεθος του αισθητήρα είναι στο 1 τρίτο της ίντσας. Ενσωματώνει λιγότερα μεν pixels, αλλά είναι αρκετά μεγαλύτερα σε μέγεθος. Είναι στα 2 μικρομέτρα, με αποτέλεσμα να μπορούν να συλλάβουν περισσότερο φως. Η αίσθηση κάνει λόγο για 300% περισσότερο φως από το συνηθισμένο. Όπως είπαμε, μπορεί να συλλάβει βίντεο 1080p με 30 καρέ το δευτερόλεπτο και χρησιμοποιώντας HDR, ενώ μπορεί να καταγράψει και ήχο στερεοφωνικό.
Διαθέτει βεβαίως το κινητό κάθε λογής αισθητήρα που μπορείτε να φανταστείτε, αισθητήρα φωτός, accelerometer, gyro, proximity sensor, compass, διαθέτει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι θα ήθελε ο σύγχρονος χρήστης. Όσον αφορά τις διαστάσεις, εντάξει, πρόκειται για ένα κινητό που διαθέτει 4,7 ίντσες οθόνη, είναι αρκετά μεγάλο, όμως το σχήμα του είναι ιδιαίτερα βολικό, βλέπετε αυτή η κυρτή πλάτη, αλλά και το λεπτό προφίλ, το οποίο στο παχύτερο σημείο είναι 9,3 mm, αν δεν κάνω λάθος. Βολεύει αρκετά στο κράτημα. Πολλοί θεωρούν το μέταλλο σε ένα ψυχρό υλικό. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Δίνει αίσθηση, πώς να το πω, premium στην συσκευή. Επίσης να πω ότι, χαριτολογώντας βεβαίως, ότι ο Snapdragon 600, μη στραχωριέστε, θα το κρατήσει αρκετά ζεστό το σασί. Όσον αφορά την αίσθηση στο κράτημα, νομίζω εμένα τουλάχιστον μου εμπνέει εμπιστοσύνη, δηλαδή δεν πρόκειται να μου πέσει ή να μου γλιστήσει από τα χέρια μου. Θα το κρατούσα άλλωστε και σφιχτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω αυτό το πραγματικά πανέμορφο κινητό τηλέφωνο στην τύχη του. Λοιπόν, είπαμε κάποια πράγματα που αφορούν τις προδιαγραφές. Βεβαίως υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα να πούμε. Ξέχασα να πω ότι ενσωματώνει 32 GB αποθηκευτικού χώρου. Δεν είναι επεκτάσιμος. Θα κυκλοφορήσει και σε έκδοση με 64 GB για τους απαιτητικούς. Ωστόσο, να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τον επεκτείνετε. Κολλάτε μετά τα 32 GB. Στην αριστερή πλευρά επίσης είπα ότι εδώ πέρα υπάρχει, πώς να το πω, το κλασικό σεταράκι, κλασική υποδοχή πια σε high-end κατασκευές για να προσαρμόσετε την micro SIM. Φυσικά είναι 4G LTE capable, το είπα αυτό, πρόκειται για ένα στοιχείο που ενσωματώνει το system chip της Qualcomm, έτσι, διαθέτει ενσωματωμένο modem 4G LTE και βεβαίως διαθέτει GPS με υποστήριξη AGPS και GLONASS, καθώς και ραδιόφωνο. Έχει πάρα πολλές χρήσιμες λειτουργίες. Το Sense 5 θα ξενήσει αρκετούς στην αρχή, ωστόσο να ξέρετε ότι αρκούν μερικές ώρες χρήσης για να το συνηθίσετε, και όχι μόνο να το συνηθίσετε, αλλά πιθανότατα να σας αρέσει και πάρα πολύ. Εδώ πέρα έχουμε ένα από τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ουσιαστικά 4 είναι τα χαρακτηριστικά που η HTC έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην κατασκευή του συγκεκριμένου κινητού τηλεφώνου. 4 είναι τα βασικά του πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα η κατασκευαστική αρτιότητα, εκταμένη χρήση μετάλλου, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, εξαιρετική, επαναλαμβάνω, ποιότητα συναρμολόγησης. Και έχουμε και τα τρία χαρακτηριστικά που δεν εμφανίζονται πρώτη φορά σε κινητό της εταιρείας. Πρώτα απ' όλα στερεοφωνικός ήχος, το χαρακτηριστικό boom sound, ultra pixel κάμερα και το blink feed, που αποτελεί επί της ουσίας έναν aggregator με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να είστε συνεχώς ενημερωμένοι για όσα συμβαίνουν στα social media και βεβαίως σε διάφορα sites, σε διάφορες ιστοσελίδες που ενδιαφέρεστε να μάθετε για το περιεχόμενό τους και θέλετε να είστε ενημερωμένοι ανά πάση στιγμή. Όπως βλέπετε, είναι συνεχής η ροή περιεχομένου στο BlinkFit. Λοιπόν, όπως είναι φυσιολογικό, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σε ένα βίντεο. Stay tuned στο digitallife.gr και έρχονται και άλλα βίντεο.